παιχνίδι κάτω από δύσκολες συνθήκες, το πάλι της ομάδα τελικά δεν έρθει το θετικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι θετικό από το σημερινό παιχνίδι. Πραγματικά ένας πολύ καλός αντίπαλος, ένα από τα φαβορί του ομίλου. Ωστόσο, πιστεύω δείξαμε καλό αγωνιστικό πρόσωπο σήμερα. Κρίθηκε το παιχνίδι σε μια λεπτομέρεια, σε μια φάση που, κατά τη γνώμη μου, ξεκινάει με φάουλ υπέρ μας που δεν το δίνει ο διαιτητής. Και παρακαλώ πολύ τις διαιτησίες να μην ξαναέχουμε. Πραγματικά είναι μια πολύ κακή διαιτησία σήμερα. Όσον αφορά στην ομάδα μου, είχαμε, πιστεύω, ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις, αυτή είναι η αλήθεια. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να κερδίσουμε μέτρα, να πιέσουμε, να δημιουργήσουμε κάποιες καταστάσεις. Είχαμε τις προϋποθέσεις, χωρίς να έχουμε την τόσο καθαρή ευκαιρία, αν εξαιρέσω προς το τέλος του παιχνιδιού με ένα σούτ του Νίκου Δισκόνδρα. Συνεχίζουμε, έχουμε 4 βαθμούς, έχουμε την επόμενη Κυριακή ακόμα ένα εντός παιχνίδι με τη Ζάκυνθο, που εκείνο είναι πολύ κομβικό παιχνίδι. Και πραγματικά, γιατί τη Ζάκυνθος έχασε σήμερα, εκείνο που είναι πολύ σημαντική η βαθμή και πρέπει να τους κατακτήσουμε στην έδρα μας. Ξυλόβροχο, έπαιξε ρόλο στην αλλαγή πλάνων όσον αφορά τις συνθήκες του αγώνα. Εντάξει, σίγουρα ένα βαρύ γήπεδο όπως για να το κάνουμε στην έδρα μας, και το Ξυλόβροχο έπαιξε το ρόλο του. Πήγε το παιχνίδι στις μονομαχίες, σε πρώτη-δεύτερη μπάλα που λέμε. Σε αρκετά σημεία το ελέγξαμε αυτό, είχαμε την πρώτη-δεύτερη μπάλα, αλλά δεν ευνοήσε και να παιχτεί κάτω ποδόσφαιρο. Πήγε στη δύναμη. Δυστυχώς δεχτήκαμε πρώτη τον γκολ, και από εκεί πέρα είναι δύσκολο σε τέτοιες καταστάσεις να γυρίσει το παιχνίδι σου. Το παλέψαμε, δεν τα καταφέραμε, συνεχίζουμε. Ναι, ευχαριστημένα στην προσπάθεια μας που έκαναν τα παιδιά. Πραγματικά έδειξαν ένα πολύ καλό και μαθητικό πρόσωπο. Έχω μια διπλή ερώτηση. Καταρχήν, αφήνω αισιοδοξία το γεγονός ότι η Φίκη σήμερα κοίταξε στα μάτια μια ομάδα με τριπλάσιο μπάτζετ, ίσως και παραπάνω. Και δεύτερον, επειδή μίλησες για τη διαιτησία και για τη φάση του πέναλτι, έτσι, υπάρχει μια φάση λίγο πριν το τέλος. Νομίζω, ναι, όπως είπα, και το γκολ ξεκινάει με φάουλ υπέρ μας στον Γιώργο Κουτσούτο, είναι μια καθαρή φάση, ένας μπρόξιμο, και στην εξέλιξη της φάσης μπαίνει τον γκολ, και στη φάση με τον Γιάννη του Σκόντρα είναι ή corner υπέρ μας ή πέναλτι. Out που δόθηκε δεν είναι σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, πολλά ήταν τα περίεργα, άλλα μας έλεγε ο υπόπτης, άλλα έλεγε ο διαιτητής από μέσα. Ούτε και οι ίδιοι δεν μπορούν να τα βρουν, ας πίνουν ένα καφεδάκι λίγο στη διαδρομή που θα βρουν και μεταξύ τους. Ευχαριστούμε. Coach, με νίκη η ομάδα σας εδώ στο γήπεδο της Φίκης, ένα καλό και ενδιαφέρον παιχνίδι. Ξέραμε ότι θα έρθουμε να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα της... Coach, ένα δυνατό παιχνίδι με την ομάδα σας να φεύγει με τους 3 πολύτιμους βαθμούς εδώ από τη Φίκη. Ξέραμε ότι θα έρθουμε να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα της Φίκης ερχόταν από ένα θετικό αποτέλεσμα, μια νίκη πάρα πολύ σημαντική για την ομάδα τους. Το προηγούμενο παιχνίδι. Είχαμε προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα για αυτό το δύσκολο παιχνίδι και όπως αποδείχθηκε ήταν ένα δύσκολο διπλό για την ομάδα μου. Από εκεί και πέρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα μου, από τους ποδοσφαιριστές μου, για το πάθος που δείξανε και για τη διάθεση για την νίκη. Αυτή την νίκη θέλουμε να την αφαιρέσουμε στη διοίκηση που μας παρέχουν τα πάντα και κάνουν ό,τι δίνεται δυνατόν το καλύτερο για την ομάδα. Από εκεί και πέρα σήμερα πρέπει να γιορτάσουμε, να ξεκουραστούμε αύριο. Και από την Τρίτη να έχουμε δουλειά για το επόμενο παιχνίδι. Μας περιμένει πάλι ένα δύσκολο παιχνίδι για να έχει αξία αυτή η νίκη σημερινή. Πρέπει να κερδίσουμε την Κυριακή τον αντίπαλο που έχουμε. Και ένα γενικότερο σχόλιο. Είμαστε 4 αγωνιστικές πλέον στον τρίτο όμιλο. Βγήκαν κάποια συμπεράσματα, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Συμπεράσματα δεν μπορούμε να βγάλουμε ούτε από την πρώτη ούτε από τη δεύτερη αγωνιστική. Όλες οι ομάδες δείχνουν ότι είναι δυνατές και σκληρές. Από εκεί και πέρα εμείς προετοιμαζόμαστε για την ομάδα τη δικιά μας, να είμαστε κάθε Κυριακή αυτοί που πρέπει να είμαστε και στο τέλος να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει. Ευχαριστώ πολύ.